Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε μια ξεχωριστή συνταγή. Είναι λίγο συγκινητικό για μένα, γιατί αυτή η συνταγή έχει να κάνει με αναμνήσεις από τα πολύ μικρά μου χρόνια και με έναν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, την ονά μου. Η ονά μου έχει καταγωγή από το Κόγκο. Το Κόγκο της Αφρικής και ένα από τα φαγητά που μαγείρευε και μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το φαγητό είναι κοτόπουλο με λιστίκι. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Δείξω τα υλικά. Έχουμε πάρει ένα σχετικά μεγάλο κοτόπουλο και το κόψαμε κομμάτια. Θα χρειαστούμε αλεσμένο φιστί. Αυτό είναι εδώ. Είναι όντως, είναι βότηρο όπως το λένε, peanut butter. Είναι αλεσμένο φιστίκι. Ή μπορεί να παραγγείλετε αν δεν βρίσκεται αλεσμένο φιστίκι. Φουστικό βότηρο χωρίς επιπρόσθετα ζάχαρες και ιστορίες. Συλλογωμένο κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι και φυσικά ελαιόλαδο για τα τσιγαρίσματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με λίγο ελαιόλαδο μαζί μας και τσιγαρίσουμε το κοτόπουλο. Είναι εδώ την κασαρόλα
κάνει από όλες τις πάντες, όχι μόνο από τις δύο. Αν έχει την πετσούλα, έχουμε την πετσούλα να σιγαριστεί παντού. Σιντζέρι. Ποιος ξέρει τι είναι το σιντζέρι? Το σιντζέρι είναι το στομάχι της κότας. Δεν πετάμε τίποτε από την κότα. Όλα τα κομμάτια είναι εδώ μέσα. Από τις φτερούγες μέχρι τη ζάμπα που λαλήγε ο Κυπρέος. Έχουμε τελειώσει με το τσιγάρι μας του κοτόπουλου και τώρα θα ρίξουμε μέσα στο κοτόπουλο λίγο αλάτι και πιπέρι. Για να τραβήσει πριν βάλουμε τα άλλα υλικά μέσα. Να πάει παντού το αλάτι και το πιπέρι. Ανάβουμε τη φωτιά μας πάλι στο τηγάνι για να τσιγαρίσουμε τα κρεμμύδια. Ο λόγος που τα τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια είναι πρώτα να πάρει αυτόν τον λίγο το χρυσό καβουργιστό χρώμα, όχι πολύ, όχι να καούν, και επίσης να βγάλει το ωραίο ζουμί του χρυσό. Το κρεμμύδι είναι αυτό που γλυκένει το φαγητό. Χωρίς κρεμμύδι η γλύκα δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, το φιστίκι είναι το αλεσμένο ή φυσικό βούτυρο, άμα θέλετε να το πάρετε έτοιμο. Δεν πρέπει να έχει μέσα άλλα συστατικά όπως αλάτια, ζάχαρες κτλ. Πρέπει να είναι σκέτο. Λοιπόν, το κρεμμύδι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Το μαντίγο και μετά θα σας δείξω και το κόλπο.
Τώρα η ποσότητα του κρεμμυδιού είναι αναλόγως γούστου. Εγώ έχω βάλει ένα μεγάλο κρεμμύδι, άλλοι μπορεί να βάλουν 2 μέτρια, 2 μικρά. Για ένα κοτόπουλο είναι υπεραρκετό. Φυσικά το δικό μας το κοτόπουλο ήταν μεγάλο, γι' αυτό φρόντισα το κρεμμύδι να είναι και αυτό μεγάλο. Είμαστε έτοιμοι. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα στην κατσαρόλα μας. Τώρα, το μυστικό μας. Έχω ήδη θερμάνει νερό ζεστό. Βάλω λίγο μέσα στο τηγάνι, όχι πολύ, έτσι λίγο. Βάλω το φιστίκι μου μέσα να το διαλύσω με ζεστό νερό, όχι λάδι. Γύρω στις 8, 5 με 8 κουταλιές αναλόγως του μέγεθους του κοτόπουλου, έτσι. Μπορείς να κρυώμε, βάλουμε εδώ μέσα λίγο στο νερό. Θα μετακώνουμε καλά, να μαζέψουμε όλο το φιστίκι. Κατώνουμε σιγά σιγά να μην ταχύσουμε παντού. Ανάβουμε και την κατσαρόλα μας. Τον γύρνουμε μέσα στο κοτόπουλο την κατσαρόλα με το κοτόπουλο. Προσθέτουμε νερό μέχρι να καλύψει άρχισε να ποχλάζει το κοτόπουλο μας με το φιστίκι. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά κάπου εκεί, να το σκεπάσουμε
και θα σιγοψηθεί από εδώ και πέρα κανένα μισάωρο με 30-40 λεπτά. Θα το ελέξουμε να δούμε κατά πόσο έχει ψηθεί και θα δούμε. Να τσακάρουμε ρε κοπέλια να δούμε να το γίνεται. Όσο περνάει η ώρα ρε κοπέλια, αυτό που βλέπετε θα γίνει ένα ωραίο γκρέιδι όπως λένε και οι Αμερικανοί. Και βάλουμε το πάνω που το ρίζει το άσπρο το σκέτο. Εδώ θα το σκεπάσουμε να κάνουμε δύο και θα τη βγάλουμε. Έχω φτιάξει και λίγο ριζάκι, φίλοι μου, γιατί θα χρειαστεί για το σερβίρισμα. Θα δοκιμάσω και αυτόν το άλλο, το κουνο πιδόριζο. Αλλά η συνταγή αυτή λέει για ρύζι άσπρο. Προτιμάτε το άσπρο το αλαμπά, γιατί πρέπει να είναι λίγο έτσι αμυγδόνας. Αφήσουμε το ρύζι να τραβήσει λίγο και μετά θα χαρθούμε πίσω για το να δούμε που είναι το σερβίρισμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το πιάτο μας. Έχω βάλει το παριζάκι μας εδώ. Έφτιαξα μια μικρή λεγάνη με το ρύζι. Θα βάλουμε το κοτόπουλο μας. Και θα πάρουμε από αυτό το κρέβι. Να το ρίξουμε. Είναι το κοτόπουλο με το φιστίκι. Καλή μας όρεξη. Να δοκιμάσουμε λοιπόν, να δούμε τι κάναμε. Πού είσαι Νούνα που να δεις. Ανοιξιάμα. Και λίγο ριζάκι. Μπελά μου δεν το πέτσι. Καμάν. Φτάστε. Να μην το πέτσι. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο που το βίντεο η Παρασκευή του, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Περίπου είναι όπως ένα διαχνιστό και αντί να βάλουμε
ντομάτα, χειμώνια, ιστορίες. Βάζουμε το αλευμένο το πιστί. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Θέλει φυσικά να έχεις υπομονή και προπαντός πολύ αγάπη την ώρα που το φτιάχνεις. Να του μιλάς και να σου μιλά. Αυτά φίλοι μου, μέχρι το επόμενο να δούμε τι θα σκεφτούμε. Για χαρά και μην ξεχάσετε να κάνετε like και share και προπαντός να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας.